Η κυβέρνηση σκόπιμα είχε αλλάξει τον εκλογικό νόμο ώστε να ψηφίσουμε την πρώτη Κυριακή μόνο για τις δημοτικές και όχι για τις ευρωεκλογές. Αυτό έκανε μια σκοπιμότητα. Ξέρετε όμως ότι υπάρχει μια καρμική δικαιοσύνη, θα λέει κανείς. Όποιος σκάβει τον εκλογικό λάκκο του άλλου, πέφτει ο ίδιος μέσα. Η σκοπιμότητα ήταν προφανής. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αυτοδιοικητικό βάθος. 1,4% έφτασε στο 27%, εκφράζοντας το αίτημα της κοινωνίας για αλλαγή. Αλλά αυτό σημαίνει ότι στους δήμους, στις περιφέρειες, δεν είχε την εμβέλεια που είχαν τα παλιά. Μήπως ήταν αυτό και το λάθος. Το λάθος σας. Δηλαδή τι. Η επιλογή κομματικών στελεχών, βουλευτών. Γιατί είδαμε αρκετές περιπτώσεις βουλευτές οι οποίοι απέτυχαν, πατακόδως. Γουδούρης. Έχετε. Ναι. Διότι. Κριτσοτάκης. Συμφωνώ. Απέτυχα, δηλαδή, μήπως αυτό ακριβώς που λέτε δεν είχαν σχέση με την αυτοδιοίκηση. Συμφωνείτε. Και ήταν καπέλο απλώς κομματικό τελειώσω, στην περιοχή. Να τελειώσω το συλλογισμό. Γιατί έπεσαν στο λάκκο που έφτιαχναν για μας, γιατί στις δύο μεγάλες κάλπες της Ελλάδας, στην Αθήνα και στην Αττική, είναι εκτός. Με αυτό μου θυμίζει λιγάκι το 58. Που πήγαν να κάνουν εκλογικό νόμο για να αντιμετωπίσουν την αριστερά, να την εξαφανίσουν και η αριστερά γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Σε αυτό που ρωτάτε τώρα, εμείς δώσαμε σκόπιμα και επιμένουμε διλημματικό δημοψηφισματικό χαρακτήρα, γιατί πιστεύουμε ότι από όλες τις κάλπες πρέπει ήταν να. Ήταν λάθος μήνυμα... εκ των υστέρων. Μπορεί η επιλογή... Υπάρχει ένας προβληματισμός. Θα σας πω. Η επιλογή των υποψηφίων σε ορισμένα μέρη πράγματι μπορεί να μην είναι σωστή. Αλλά το να δώσει διλημματικό όπως χαρακτήρα. Όπως για τη Νέα Δημοκρατία ισχύει το ίδιο. Διλημματικό χαρακτήρα το θεωρώ σωστό, γιατί νομίζω το βασικό που θα πρέπει να βγει από αυτές τις κάλπες είναι αν θέλουμε να συνεχίζουμε να κυβερνιόμαστε όπως πρώτα, δηλαδή αφενός με τις ίδιες πρακτικές, παλαιοκομματισμό, πατρονία, και αφετέρου εφαρμόζονται στις ίδιες πολιτικές λιτότητας. Θέλω... Ναι, όχι στη λιτότητα πρέπει να βγει από αυτές τις κάλπες. Θέλω να έρθω και σε εσάς, κύριε Πατζέλη. Πιστεύετε ότι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν σγουρό ή Καμίνη, για παράδειγμα.